Το ταξίδι της προσφυγιάς. Ένα ταξίδι γεμάτο πόνο, αγώνα και επιμονή. Οι βομβαρδισμοί του Ατίλα το καλοκαίρι του 1974 έδιωξαν με τον πιο βίαιο τρόπο από τα σπίτια τους 200.000 Ελληνοκύπριους. Έγιναν πρόσφυγες στον ίδιο τους τον τόπο και έφυγαν με τα ρούχα που φορούσαν, χωρίς να πάρουν ούτε τα βασικά για τη διαβίωσή τους. Η Μαρία Τσιούρτου, έγκυος στις μέρες της εισβολής, εγκατέλειψε το δίκομο και έφυγε με τα πόδια για το άγνωστο. Μετά από πολλές μέρες περιπλάνησης, η ίδια με ένα παιδί στην αγκαλιά και ένα στην κοιλιά μαζί με τον σύζυγό της, βρήκαν καταφύγιο σε ένα σχολείο στην Δευτερά, το οποίο είχε μετατραπεί σε προσωρινό καταβλισμό για πρόσφυγες. Οι συνθήκες άθλιες. Εκατοντάδες άνθρωποι ήταν στριμωγμένοι με το φαγητό και το νερό να είναι ελάχιστο. Και καταλήξαμε στη Δευτερά, στο σχολείο της Δευτεράς. Εκεί εξαπλώσαμε κατάχαμα. Όλοι βρήκαμε εκεί και άλλους χωριανούς, οι οποίοι φαίνεται ότι προηγηθήκαν από μας. Το πρωί ευρέθηκε στα χέρια μας ένα μωρό, το οποίο ήταν κάποιου χωριανού μας, το οποίο το έψαχνε. Αντιλαμβάνεστε, δεν είχε ούτε κινητά να επικοινωνήσεις με κάποιον. Καταλάβαμε ποιο ήταν το μωρό, αλλά δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον τρόπο. Μετά τη βία η εκδίωξή τους από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς, εκατοντάδες οικογένειες σκορπίστηκαν σε κάθε γωνιά του νησιού. Παιδιά έψαχναν γονείς και γονείς παιδιά. Και βρεθήκαμε έξω από έναν κατάστημα και λέει ο άντρας μου, πρέπει να μπούμε να αγοράσουμε κάτι να αλλάξουμε. Εκεί βρήκαμε ένα χωριανό μας. Λέει ο άντρας μου, κρατάς να μου δανείσεις έναν πεντόλυρο για να πάρουμε κάτι, λέει του, γιατί φύγαμε και τα λεφτά μας σπίτι. Φαντάσου ότι καθόλου δεν μας επέρασε από το μυαλό ότι θα ξαναεπιστρέψουμε. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έδωσε μας, πιάσαμε από μια ρόπα, ξέρω εγώ, από κανένα σόρχο, και εκεί βγαίνοντας, κάποιος μας είπε, ο αδερφός μας ο Χριστάκης με τη γυναίκα του, με το ξέρω εγώ, είναι στη ψυμολόφου, ο πεθερός μου ήταν φαρμακά, η μητέρα μου με κάποιον τρόπο, με κάποιους χωριανούς, καταλήξα στο Στρόβολο. Είμαστε χαμένοι δηλαδή οικογένεια. Να μην τα απολογούμε με κάποιον τρόπο, κάποιος χωριανός περνώντας, του λέει ο άντρας μου, παίρνεις μας το φαρμακά να βρούμε τον πατέρα μου, την οικογένεια, την δική μας. Λέει του να σας πάρω. Κάτοικοι του φαρμακά, αφού φιλοξένησαν την κυρία Μαρία και την οικογένειά της για μερικές μέρες, στη συνέχεια βρέθηκαν σε ένα ημιτελές σπίτι στη Ψυμολόφου, όπου και συνάντησαν και άλλους συγχωριανούς που προσπαθούσαν να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες της προσφυγιάς. Εκεί θα ξεχάσω ότι ένα βουνό από άχυρα, το οποίο ήταν απέναντι στο σπίτι του τον ημιτελές, πήραμε άχυρα με δυο σεντόνια και κάμαμε ένα κρεβάτι, το οποίο είπαν να ξαπλώσω εγώ που είμαι έγκυος για να μην πέφτω κατάχαμα. Στις 22 Αυγούστου η κυρία Μαρία μεταβαίνει στο νοσοκομείο Λευκωσίας για να φέρει στον κόσμο το παιδί της εισβολής που είχε στα σπλάχνα της. Πήγαμε εκεί μέσα σε εκείνη την κατάσταση, τη χαόδη που ήταν στο νοσοκομείο τότε. Μιλούμε για το νοσοκομείο το παλιό. Έφερα στον κόσμο το μωρό. Οι μέρες ωστόσο περνούσαν, οι ανάγκες αυξάνονταν και οι ελπίδες για επιστροφή όλο και λιγόστευαν. Άντρες αναγκάστηκαν να δουλέψουν και πολλοί επέλεξαν την ξενιτιά για να μπορέσουν να ζήσουν την οικογένεια και τα παιδιά τους. Οι άντρες έπρεπε να δουλέψουν. Άρχισαν, ας πούμε, να σκέφτονται το εξωτερικό. Ο σύζυγός μου και ο αδερφός μου δούλεψαν λίγο καιρό σε ένα μεταλλείο, στο Μητσερό, και μετά πήγαν στην Βουλγαρία. Εκεί εγώ ήμουν μόνη μου με το μωρό και με το βρέφος. Εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς 1974-1975, τα παιδιά έπρεπε να επιστρέψουν στα σχολεία που μέχρι εκείνη την στιγμή φιλοξενούσαν πρόσφυγες. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να δημιουργήσει καταβλισμούς με αντίσκηνα προκειμένου να στεγάσει τους χιλιάδες ανθρώπους που αναπόφευκτα θα έμεναν στον δρόμο. Η κυρία Μαρία μαζί με τα δύο της παιδιά αποφασίζουν να μείνουν στον προσωρινό καταβλισμό που στήθηκε στη Ψυμολόφου. Είπαν ότι όσοι πάνε σαν και να θα τους δώσουν γρήγορα σπίτι.
όταν χτιστούν, ας πούμε, να αρχίσουν να χτίζουν, θα δοθούν πιο γρήγορα. Οπότε να καταλήξαμε, εγώ κατάληξα στον καταβλισμό, μαζί με το βρέφος και μαζί με το γιο μου το μικρό. Η ζωή στους καταβλισμούς ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και σκληρή, με τους πρόσφυγες να έχουν για σκέπη ένα αντίσκηνο. Σε μερικούς καταβλισμούς μάλιστα, δημιουργήθηκαν ακόμη και προσωρινά σχολεία για τα προσφυγόπουλα. Απέναντι ακριβώς φτιάξαν και μια ωραία παιδική χαρά, να την πούμε, με την τραμπάλα, την τσουλήθρα, κάποια σκούνιες, και έτσι τα παιδάκια πράγματι χαρήκαν τούτον το πράγμα. Και οι γονείς έτσι ένιωσαν καλύτερα, ένιωθαν πολύ όμορφα με αυτήν την νέα κίνηση, και τα παιδάκια είχαν κάπου να απασχοληθούν ευχάριστα. Η εκπαίδευση όμως ήταν περιορισμένη και ανεπαρκής, με τους εκπαιδευτικούς να προσπαθούν να διατηρήσουν ζωντανή την φλόγα της ελπίδας για επιστροφή. Προσπαθούσαμε και να συγκρατούμε, να συντηρούμε τη μνήμη, να συντηρούμε το δε ξεχνώ το χωριό μου, εδώ είμαστε προσωρινά, εδώ είμαστε πρόσφυγες σε αυτόν το χωριό, το χωριό μας είναι άλλο. Συνέχεια αν υπενθυμίζαμε να ο καθένας να λέει το όνομα του χωριού του. Θυμούμε έτσι με συγκίνηση την πρώτη γιορτή που προσπαθήσαμε να κάνουμε το 75, τα Χριστούγεννα, που αντί να συγκινηθήκαμε όλοι, ήταν έτσι πολλά, διότι παίρναν ο χρόνος, βλέπαμε να μην επιστρέφουμε και να έρχεται δεύτερη χρονιά μέσα στα αντίσκηνα. Οπότε κάναμε κάποια συγκέντρωση, πηγαίναμε να πούμε κάτι και κλαίαμε στο τέλος. Αλλά εγώ τουλάχιστον προσπαθούσα να μην το κάνω μπροστά στα παιδιά, τα οποία ήταν αθώα. Θέλαμε να ζουν και ευχάριστες στιγμές, να μην βλέπουν και να ακούν μόνο δυσάρεστα πράγματα. Οι άνθρωποι στους καταβλισμούς, μέσα από τον αγώνα και την επιμονή τους, κατάφεραν να συμβιβαστούν με τη σκληρή πραγματικότητα. Οι μέρες περνούσαν, οι μήνες περνούσαν, τα χρόνια περνούσαν. Και αυτοί παρέμειναν μακριά από τα σπίτια τους, μακριά από τον τόπο τους και τη γη που τους γέννησε.